Έλες, έχοντας στα χέρια του μια εθνική γραμμή που αφορά το μεταναστευτικό. Μια κοινή γραμμή στα ελάχιστα, εκπροσωπώντας το σύνολο του ελληνικού λαού. Υπήρξαν και αρκετές διαφωνίες όσον αφορά γενικότερα κυβερνητικά θέματα, αλλά είναι σημαντικό ότι πλέον ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση από τη μεγάλη προσφυγική κρίση από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται στις Βρυξέλλες ζητώντας να εφαρμοστούν οι διεθνείς συμφωνίες. Η συμφωνία του ΝΑΤΟ, η συμφωνία για την επιστροφή στην Τουρκία εκείνων που ξεκινούν από τα παράλια της προς την Ελλάδα και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία της ακτοφυλακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της μετατροπής δηλαδή της Frontex σε ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, η οποία ζητήσαμε να έχει την έδρα στην Ελλάδα. Και παράλληλα, με απόλυτο σεβασμό στις ανθρωπιστικές αρχές που η Ελλάδα και οι Έλληνες υπηρέτησαν και το αποδείξαν, και ο ελληνικός λαός ολόκληρος, στις διεθνείς συμβάσεις, να φτάσουμε πλέον σε μια ευρωπαϊκή λύση του προσφυγικού θέματος. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ακόμα και εκείνους που δεν συμφωνήσαμε με το κοινό ανακοινωθέν, για τα εύσημα τα οποία έδωσαν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όπως και στην ελληνική αστυνομία και στο λιμενικό σώμα. Και θέλω δημόσια από τη θέση μου, όχι ως αρχηγό των ανεξάρτητων, είναι άλλος υπουργός άμυνας, να συγχαρώ δημόσια τους αρχηγούς των επιτελείων, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς, τους στρατιώτες, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, που κατάφεραν μέσα σε λίγες μέρες, σε 13 μέρες, να ανταποκριθούμε όλοι μαζί στις υποχρεώσεις της χώρας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος να πάει τη Δευτέρα, έχοντας καλύψει όλα τα απαιτούμενα που ζήτησαν οι εταίροι μας. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο? Υπήρχε αστερίσκος από την πλευρά της κυρίας Γεννηματά, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε κάτι. Το βασικό είναι ότι υπήρξε ένα κοινό ανακοινωθέν. Η κυρία Γεννηματά ήθελε να μπουν μέσα προτάσεις της για εθνική κυβέρνηση, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι μικροπολιτικά. Θα μπουν τελικά? Όχι, δεν θα μπουν.